Πάνω του Τσαϊρέλης. Πάσα από την κορυφή στην καρδιά της ρακέτας. Εκεί ο Χάουαρντ Σάντρος θα τροφοδοτηθεί. Και η αναμέτρηση του ΆΚΑ έχει σκορ. Χάρη το γεγονός ότι έχει βγάλει κάποια καλά ελεύθερα σουτ. Εδώ ο Ματσιούλης μέτρησε το παιχνίδι στο low post. Ανηλικά με την έννοια του ότι κύλησε ο χρόνος. Αλλά η διάθεση που βγάζουν οι παίκτες της επιτρέπει να πάρουν ένα ακόμα επιθετικό rebound. Και ένα ακόμα το οποίο καταλήγει σε καλάθι. Χάρη στο layup του Βίντ. Μπορέσει να πετύχει το καλάθι. Ο Ματσιούλης οδηγεί την ΑΕΚ στον εφηδιασμό με μια πάσα στον Θείοντορ και ένα layup που τελειώνει με καλάθι. 8-9 και ο Μάκης Γιατράς καλεί time out. Σπύρο, πού θα συνόψιζες την άνοιξη. Τι να κάνει όταν του έρχεται το screen και ποιος αλλάζει και ποιος πάει πάνω. Στον τριών πόντων από τον εκτέλεση. Στα πικ έχουν δουλέψει πάρα πολύ καλά οι... Δεύτερο τρίποντο του μεταξύ από τον Ματσιούλη. Ναι, είναι κάτι που θα συνεχίσει να υπάρχει. Πολύ καλή κίνηση από τον Γιώνας Ματσιούλης. Να πούμε ότι στα τελευταία τρία παιχνίδια έχει παραπάνω από 10 πόντους, 3-4 παιχνίδια. Συν 5 rebound και συν 13. Βλέπετε, θα το δώσω στο διάδρομο. Στην screen που θέτει στην σκηνή ο Τζέιμς. Γίνεται η αλλαγή με τον Σαλούστρο να μένει πάνω στον Γκρίφιν. Τζέιμς θα κάνει μια τρίπλα, θα προσανατολιστεί. Πιέζει στο κέντρο η ΑΕΚ. Ο Σάντρος θα οδηγεί στην ομάδα του στο κλέψιμο. Σε έναν εφηδιασμό που θα ολοκληρωθεί με layup του Γιαννούλη Λαρετζάκη. Προϋποθέσεις πολύ καλύτερες από αυτές που υπήρχαν λίγη ώρα πριν στο παιχνίδι. Με αυτό το συν 7 με το οποίο προηγείται η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν χάνει την ευκαιρία ωστόσο να βρει την μπάλα και να ανανεώσει την επίθεση αυτή. Μια επίθεση που τελειώνει με τρίποντα από τον Γκρίφιν και διαφορά πηγαίνει στη μεγαλύτερη την υπόλοιπη. Το επίπεδο η δεύτερη και τρίτη επίθεση είναι πραγματικά καταδικαστική και βλέπουμε πάρα πολλά αβία στα λάθη. Τα οποία οδηγούν την διαβάσει καλά ο Πάρκς και δεν επιτρέπει το ρολάρισμα του αντιπάλου του. Σάντρος με άμυνα μπροστά του. Η ΑΕΚ έχασε άλλα καλά δύσκολα. Αυτό είναι το δυσκολότερο. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά νομίζω ότι χάσαμε την αυτοσυγκέντρωσή μας στην άμυνα και στην επίθεση. Με την έννοια ότι κάνουμε εύκολα λάθη στην επίθεση. Η ΑΕΚ μπορεί να αντιμετώπισε νωρίτερα, όπως είπε Σπύρο, θέματα με το αμυντικό της rebound. Κρατίζει την ομάδα της ΑΕΚ. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. Στο οποίο απαντά ο Γκρίφιν για τρεις. Λαρετζάκης σκρίνει από τον Χάντερ μπροστά στον Έλλης. Γυρίζει την μπάλα ο Χάντερ στο Λαρετζάκη που κάνει το βήμα πίσω για να εκτελέσει. Στου τριών πόντων για την ΑΕΚ. Εξανάται 35. Διαφορά πέφτει στους 10. Η πίεση την οποία, όπως μου μεταφέρει ο Πάρσελ, επειδή ζητάει ο Μάκης Γιατράς. Φαίνεται, αλλά τελικά κοστίζει στον Προμηθέα, καθώς την πίεση αυτή θα τη σπάσει και θα τελειώσει με κάρφωμα από τον Vince Hunter. Μπράουν στον Έλλη της ομάδας των πατρινών, τον Κώστα Ρακιτζή. Μετά από αυτή την μικρή ένταση το παιχνίδι συνεχίζεται, με την ΑΕΚ να έχει επίθεση και τον Θείοντορ να σουτάρει για τρεις. Σουτ στο οποίο έχει στοχή για να κοιτάει να δει τι επιλογές έχει και διαλέγει την πιο σίγουρη, δηλαδή το να βγάλει την μπάλα στον point guard της ομάδας του για να ξεκινήσει από το 0 μια επίθεση που τελειώνει με τον ωραιότερο τρόπο με ένα alley-oop κάρφωμα στην assist του Θείοντορ και στο φινάλε αυτό από τον Γκρίφιν. Πάει μόνος του μέχρι το αντίπαλο καλάθι, αποφασίζει να παίξει στο 1. Και θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να το πληρώσει αυτό η ΑΕΚ. Μαζεύει ο Ματσιούλης πριν ο Γκρίφιν. Ματσιούλης, η διείσδυσή του, η πάσα προς τον Τίλροι Τζέιμς. Αυτός όταν καταλαβαίνει. Ένα παιχνίδι καλό μέχρι το τέλος. Εδώ ένας καταπληκτικός Τίλροι Τζέιμς. Το ρεπό που χρειαζόταν οι παίκτες. Και σίγουρα αυτό μας επηρέασε λιγάκι στο τρίτο δεκάλεπτο. Μάκη Γιατρά ακούει στο όνομα Τίλροι Τζέιμς, ο οποίος με το τρίποντο του έβαλε την ΑΕΚ μπροστά με 13. Ο Προμηθέας έχει χαλάσει το μυαλό του και αυτό επιτρέπει στην ΑΕΚ να κλέψει, να φύγει στον εφηδιασμό και να σκοράρει σε κάρφωμα με τον Γιώνας Ματσιούλης. Γρήγορα, γρήγορα η ΑΕΚ μπαίνει με ένα πάρα πολύ καλό σερί στην τέταρτη περίοδο. Ένα σερί το... από τον αντίπαλό του που σημαίνει ότι ενώ ευστοχή. 8 πόντους, 6 στα 11 σουτ. 4 rebound, 4 assist και 2 κλεψίματα. Η ΑΕΚ έτσι ώστε στα drive να βρίσκουν τις σωστές επιλογές οι παίκτες ακούγονται μέχρι... ...που πήρε και στα 5 δίποτα. Hunter, σε αυτή τη συνεργασία η οποία ολοκληρώνεται, νίκησε. Ήθελε, με βάση την υπάρχουσα εικόνα πάντα, δηλαδή στα Κανάρια νησιά ενώ η ΑΕΚ παίζει με τον ΠΑΟΚ. Αρχικά στη Θεσσαλονίκη στις 5 Μαρτίου. Θωρακίζουν πραγματικά μια ομάδα και στο ίδιο το παιχνίδι αλλά και για τη συνέχεια. Κάπου εδώ τελειώνει η αναμέτρηση με την ΑΕΚ να κερδίζει τον Προμηθέα με σκορ 83-62 και να κατακτά τη 12η φετινή της νίκη, να ξεπερνά τη διαφορά από το μάτς της Πάτρας έχοντας κάνει μια